Συμφωνείτε με την άποψη του κύριου Κρεμαστίνου? Όχι, διαφωνώ. Δεν πιστεύω ότι. Μήπως αυτό το είπε ο κύριος Κρεμαστίνος, μη υπολογίζοντας το όποιο κόστος, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, το όποιο κόστος στη λογική του ότι διάβαζα προχθές σε τοπική εφημερίδα και συγκεκριμένα στη Ροδιακή, αν έχουν αποδοθεί σωστά οι δηλώσεις του στην ΚΟ, ότι δεν ενδιαφέρει, ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Και λέω, μήπως κάτω από αυτή την ελευθερία του να μην είναι κανείς υποψήφιος, μπορεί μετά να πει αυτό που πιστεύει και ας δυσαρεστήσει ενδεχομένως και κάποιους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά επειδή και εγώ διάβασα και τη Ροδιακή όπως. Δεν ξέρω αν έχουν αποδοθεί μετέφερε σωστά. Αυτά που λένε. Αν όμως όλα αυτά ισχύουν και οφείλει ο ίδιος να βγει να τα διευκρινίσει, δεν μπορεί να λέει ότι εγκαταλείφθηκε μόνος του. Και ότι καλά, εγώ αφήνω τον εαυτό μου έξω. Ο καθένας ξέρει τι αγώνα έκανα και αν έκανα αγώνα και αν έχω κάνει αγώνα για το Πασόκ τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν επιτρέπω σε κανέναν πολιτικό. Μόνο ο λαός μπορεί να κρίνει αν έχω κάνει εγώ αγώνες για το Πασόκ. Αλλά πέρανε μου. Γιατί ελέγχθη κάτι αντίθετο. Ναι, λέει ότι στο δεύτερο γύρο των τελευταίων εκλογών τον εγκαταλείψαμε όλοι και δεν ξέρω από πού και ως πού βρέθηκε, ότι ήταν μόνο δίπλα του μόνο ο κύριος Ζωήδης. Ούτε αυτό το έχω καταλάβει και ούτε το παρακολούθησα. Αλλά από πού και ως πού. Η κυρία Φτακλάκη, ο κύριος Χατζη Ιωάννου, η κυρία Γαβαλά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήμασταν στο ψηφοδέλτιο εγκαταλείψαμε τον Πασόκ και έτρεχε μόνο στον κύριο Κρεμαστίνος και θα ήθελα να ξέρω πραγματικά πού έκανε ομιλίες και πού έτρεξε το δεύτερο γύρο. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, δεν κάνει να λέγονται, δεν κάνει να θέλει να διαμορφώσει εσύ το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο του Πασόκ Δημοκρατικής Παράταξης ή όπως θα λέγεται το σχήμα που θα κατέβει, θα διαμορφωθεί με βάση και με γνώμονα το συμφέρον του συγκεκριμένου χώρου, δεν θα διαμορφωθεί με βάση το συμφέρον ούτε του νικητή, ούτε του Κρεμαστίνου, ούτε καθενός άλλου. Ναι, αλλά έτσι μπορώ να πιθανολογήσω ότι δημιουργείται με αλφα υπηγιώτα ρήγμα ανάμεσα έτσι, στην ομοψυχία μέσα στο ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει τις αρχές του, τις αξίες του, τις ιδέες του, τα λάθη του, τις τραγωδίες του και με αυτά πορευόμαστε, γιατί δεν πορευόμαστε με το τι μπορεί να λέει ο κάθε υποψήφιος. Είναι αδιάφορο, ο κόσμος δεν θέλει να τα βλέπει. Εγώ τα παρακάμπτω τελείως, δεν θέλω καν να τα συζητάω. Έχουμε κάνει τα λάθη μας, αυτά πρέπει να σκύψουμε. Έχουμε όμως μια μεγάλη ιστορία, έχουμε βάλει μεγάλες πλάτες για τη χώρα, είμαστε ο κορμός, η καρδιά της Δημοκρατίας. Παράταξης. Αυτά είναι που πρέπει να κουβαλάμε μπροστά μας. Δεν είναι οι μιζέργες και το πώς θα βγει το ψηφοδέλτιο. Βάζουμε τώρα βέτο για το πώς θα βγει το ψηφοδέλτιο. Αυτά κακώς κάκιστα μπαίνουν. Βλέπετε ότι είναι και φαγητό για τους δημοσιογράφους και τα αναδεικνύουν και τα κάνουν πρωτοσέλιδα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι αυτό, αφού πολλές φορές αυτό αρέσκεται να διαβάζει ο περισσότερος κόσμος. Όμως δεν είναι καλά πράγματα. Εγώ καλώ και τον κύριο Κρεμαστίνο και όλους τους συντρόφους, συναγωνιστές, όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει το Πασόκ να αλλάξει, αλλά και πρέπει το Πασόκ να συνεχίσει, να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και ο καθένας από όποιο μετερίζει να είναι, να φροντίσει έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές το Πασόκ να πάει όσο καλύτερα γίνεται, διορθωνόμενο, το τονίζω αυτό, βελτιούμενο.